Δραμινογνωσία 2024. Η Περιφερειακή Ενότητα Δράμας σας προσκαλεί στην ένατη Δραμινογνωσία. Ένα ταξίδι γεύσεων, αρωμάτων και μουσικής. Μέσα από τα αρχαία μονοπάτια του Θεού Διόνυσου, γνωρίστε τα εκλεκτά κρασιά της Δραμινής Γης με επισκέψεις και ξεναγήσεις στα εινοποιεία του νομού. Αφήστε τους ήχους και τη μουσική να σας παρασύρουν σε κάποιες από τις πολλές μουσικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Δραμινογνωσία 2024, 11 με 19 Μαΐου. Σας περιμένουμε. Δραμινογνωσία 2024. Ο Δήμος Δράμας διοργάνωσε μια λαμπερή έναρξη με την Ελένη Βιτάλη επί σκηνής να δίνει τον καλύτερο της σε αυτό για όλους τους πολίτες που βρέθηκαν εκεί το Σάββατο 11 Μαΐου 2024. Να πω στον κόσμο, ίσως φταίνε τα φεγγάρια και πολύ. Όλο ψάχνω στα σκοτάδια. Μήπως κάτι και σύνδει, ίσως φταίνε τα φεγγάρια. Ίσως πάλι είδατε, φταίς κι εσύ. Πρέπει να αφήνουμε τον κόσμο λίγο. Να ευχαριστήσουμε τον κόσμο, μην ευχαριστείτε εμένα. Αυτά τα όμορφα λόγια είναι για την κόσμο. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Δήμαρχο. Ευχαριστώ επίσης που υπάρχουν άνθρωποι που ενδιαφέρονται για να κάνουν το καλύτερο. Και αυτό καμιά φορά συμπίπτει να είμαστε μαζί. Να είμαι κι εγώ, να παίρνω κι εγώ ένα κομμάτι από το καλό. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε. Τη Δράμα έχω και μια συγκινητική περίπτωση. Είχα έρθει έγκυος στο γιο μου εδώ, όταν ήμουν 21 χρόνια. Και μάλιστα είχα έρθει με τη μαμά μου, γιατί δεν μπορούσα να έρθω μόνη μου. Και έκανα πολλούς φίλους. Τώρα, όσοι με τιμούνται δεν ξέρω. Εύχομαι να έχουμε μια υπέροχη βραδιά, κύριε Δήμαρχε. Κύριε Παπαδόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ευχαριστήσουμε τον κόσμο. Φυσικά για τον κόσμο. Όλοι για τον κόσμο γίνεται. Κύριε Δήμαρχε, υπέροχη έναρξη της δραμινογνωσίας φέτος. Ναι, ο Δήμος Δράμας φέτος πήραμε την απόφαση να συμμετέχουμε με αυτή την όμορφη εκδήλωση, συναυλία. Φιλοξενούμε σήμερα εδώ την Ελένη Βιτάλη, μια καταξιωμένη στο χώρο του τραγουδιού, του ελληνικού τραγουδιού καλλιτέχνητα. Νομίζω χαίρεται όλος ο κόσμος. Ήδη είχαμε κάνει μεγάλη καμπάνια γύρω από αυτό το γεγονός. Βάζουμε και εμείς λοιπόν το λιθαράκι μας στην έναρξη της δραμινογνωσίας με αυτή την υπέροχη βραδιά. Νομίζω ότι από εδώ και πέρα για 8 μέρες όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Δράμα, στους δρόμους του κρασιού, στα όμορφα εινοποιεία μας που δεν είναι λίγα. Καλούμε τον κόσμο να συμμετάσχει, να τα επισκεφθεί ένα προς ένα και να δει την ομορφιά αυτή που έχει όλο το κρασί, ο τρίγος και φυσικά οι όμορφες εγκαταστάσεις που είναι προς διάθεση του κόσμου αυτές τις μέρες. Το Center φυσικά στηρίζει τη Δράμα, στηρίζει την δραμινογνωσία και όλες τις εκδηλώσεις που νομίζω ότι έχετε πολλές από εδώ και πέρα. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στο κανάλι, στη διεύθυνση του καναλιού για τη στήριξη αυτή που μας παρέχει. Τη μεταφορά όλης αυτής της είδησης και όχι μόνο σε όλη τη Μακεδονία Θράκη. Είμαστε ευχαριστημένοι με την συνεργασία και ευελπιστούμε να σας έχουμε κοντά μας και το επόμενο διάστημα σε όλα αυτά που σας είπατε και ανακοινώνετε ότι όντως έχουμε μεγάλο ταξίδι, έχουμε πολύ καλές μέρες εορταστικές από εδώ και πέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ. Να είστε καλά, ευχαριστώ και εγώ. Κύριε Αντιδήμαρχε, εδώ σήμερα γιορτάζει η Δράμα. Γιορτάζει η Δράμα, όπως το είπατε. Σήμερα είναι μια μέρα που γίνεται η έναρξη της δραμινογνωσίας. Ξεκινάμε με την Ελένη Βιτάλη. Ο Δήμος της Δράμας καλύπτει αυτή τη συναυλία και προσκάλεσε όλο τον κόσμο της Δράμας να βρίσκεται σήμερα εδώ για να μπορέσει να δηλώσει παρόν στην έναρξη της δραμινογνωσίας. Καλούμε όλους τους πολίτες από όλη τη Βόρεια Ελλάδα να μπορέσουν να έρθουν σήμερα εδώ για να μπορέσουν να δουν και την συναυλία αλλά και όλες τις επόμενες ημέρες
που γίνονται όλες οι εκδηλώσεις δραμινογνωσίας, να μπορέσουν να επισκεφτούν τα Ηνοπία και να δουν όλες αυτές τις μεγάλες εκδηλώσεις. Ο κόσμος έχει ανταποκριθεί πάντως πλήρως σε αυτό το κάλεσμα. Βλέπω εδώ γίνεται το αδιαχώρητο. Ο Δήμαρχος Δράμας, η Δημοτική Αρχή και γενικά όλοι οι υπηρεσίες του Δήμου προσπαθήσαμε όλο αυτό το διάστημα, τις τελευταίες 10 μέρες, να μπορέσουμε να προμοτάρουμε και να κάνουμε γνωστή τη συναυλία. Ευτυχώς ο καιρός κράτησε. Είναι μια πολύ ωραία βραδιά σήμερα. Ο κόσμος ανταποκρίθηκε και σήμερα υπάρχει πολύ κέφι με την κυρία Βιντάλη να βρίσκεται πάνω στη σκηνή. Ευχαριστώ πάρα πολύ και θα είμαστε δίπλα σε ό,τι κάνετε. Να είστε καλά, ευχαριστούμε που είστε σήμερα εδώ για να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε μέσα από το δικό σας κανάλι αυτή την συναυλία. Να είστε καλά και σας περιμένουμε και τις επόμενες μέρες κοντά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Εμείς έχουμε έρθει από την Καβάλα για να σας θαυμάσουμε και να σας καλωσορίσουμε σε αυτή την υπέροχη γιορτή που οργανώνει η Δράμα κάθε χρόνο. Γιορτή ναι, κρασού. Ναι, είναι εξαιρετική γιορτή. Είμαι πολύ χαρούμενη και για την κίνηση που κάνει ο Δήμαρχος. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι πολύ χαρούμενη γιατί την αγαπώ τη Δράμα, ξέρετε. Όταν γέννησα το παιδί μου, πριν γεννήσω ήρθα έγκυος εδώ. Με τη μαμά μου. Ήμουν 20 χρονών και έχω πολλούς φίλους. Τώρα βέβαια θα είναι στην ηλικία μου. Κάναμε τρέλες καμίνες στη Δράμα 15 μέρες, ξέρω εγώ, και η μαμά μου μαζί. Την αγαπάω γιατί είμαι και εγώ Μακεδόνισσα. Κατά κάποιο τρόπο. California dreaming about who we used to be when we were younger. Πρώτη μέρα δραμινογνωσίας και εμείς από το πρωί έχουμε ξεκινήσει τις επισκέψεις μας στα Ηνοπία της περιοχής. First coffee, όπως λένε. Λοιπόν, στο καλύτερο καφέ της Δράμας, Myriad Coffee, έχω έρθει να πιω όντως το πιο νόστιμο, το πιο γευστικό καφέ. Τι θα πάρω? Κρύο. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, με μαύρη. Εδώ στην Δραμινογνωσία ξεκινάει με το Χαρίσκος ελληνικά αποστάγματα.
Ήρθαμε και πέρυσι, έχουμε δοκιμάσει, τα έχουμε αγαπήσει και τώρα ήρθε η ώρα να τα ξαναπαρουσιάσουμε και όλα τα καινούρια πράγματα που δεν είδαμε πέρυσι, γιατί εγώ έχω επισημάνει πολλά. Θα κλείσω την πόρτα μου. Έτσι. Και θα πάω κατευθείαν. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Καλώς βρεθήκαμε ξανά. Γιατί είναι αλήθεια ότι πέρυσι εντυπωσιαστήκαμε και με όλη την παραγωγή που μας δείξατε, πώς γίνονται τα αποστάγματα όλα, αλλά και με τα προϊόντα ένα-ένα. Τέλεια. Λοιπόν, από πού θα ξεκινήσουμε τώρα. Εδώ κρατάω το τσίπουρο και φυσικά το τζιν. Ναι, εννοείται. Κρατάς τις ναυαρχίδες της εταιρείας. Βέβαια. Το τσίπουρο, το Mangus και το Dry River. Ας ξεκινήσουμε να κάνουμε για τους τηλεθεατές μας μία απλή γνωριμία με τα ποτά μας. Ναι. Θα ξεκινήσω με τη σειρά έτσι όπως τα βλέπουν. Είναι το παλαιωμένο τσίπουρο Mangus, το οποίο παλαιώνει σε δρύνα γαλλικά και αμερικάνικα βαρέλια. Είναι το τσίπουρο το Mangus, το χωρίς γλυκάνισο. Αυτό μας έχει ίσως Εβραίους γνωστούς στην περιοχή της Καβάλας ειδικότερα. Ναι, ναι. Μαζί και εννοείται και με το τζιν. Μετά έχουμε το τσίπουρο με γλυκάνισο. Είναι στην ίδια φιλοσοφία, είναι το τσίπουρο το Mangus το χωρίς, που έχει την προσθήκη του γλυκάνισου. Έχουμε το μονοποικιλιακό τσίπουρο από μία ποικιλία, Μοσχάτο Αλεξανδρίας. Είναι πάρα πολύ ιδιαίτερο, πάρα πολύ όμορφο. Είναι από τα αποστάγματα που ή θα σου αρέσουν, γιατί είναι πάρα πολύ αρωματικό και γλυκό, ή δεν θα είναι για σένα, γιατί πολύ απλά θες κάτι πιο κλασικό. Είναι ένα πολύ ιδιαίτερο προϊόν, ο κόσμος το έχει αγαπήσει. Και αυτή τη στιγμή είναι στα τελευταία, δεν έχει μείνει κάτι. Είναι από τις τελευταίες φιάλες αυτές που βλέπετε. Α, ναι. Ναι, ναι, δεν το προλαβαίνουμε, είναι η αλήθεια. Δεν το προλαβαίνουμε, βέβαια. Δυστυχώς όχι. Θέλω να το πιάσω, να το δω λίγο, σε παρακαλώ. Για ναι. Να είναι στην ίδια ποιότητα, η ποσότητα πρέπει να είναι συγκεκριμένη αναγκαστικά. Κατάλαβα. Δεν υπάρχει τόσο καλή πρώτη ύλη όσο θα... Όσο ναι. Θέλει ο κόσμος, να το πω έτσι. Μάλιστα. Για να παράξουμε κι εμείς. Μάλιστα. Λοιπόν, συνεχίζουμε με το ρακόμελο, στην ναι. ίδια φιλοσοφία, με βάση το τσίπουρο, το Mangus, το χωρίς γλυκάνισο. Βάζουμε μέσα το μέλι. Το μέλι είναι από εδώ, από την κοιλάδα του ξηροποτάμου. Περιέχει μέσα και ρύθρα και βασιλικό πολτό. Είναι μάλιστα. Δηλαδή 100%. Μπορεί να το πιει σε μικρές ποσότητες, πάντα εννοείται έτσι. Ναι. Και ένας διαβητικός. Δεν υπάρχει ίχνος ζάχαρη σε κανένα από τα προϊόντα μας. Οπότε συνεχίζουμε. Και τα λικέρ μας δηλαδή πλέον όλα φτιάχνονται με μέλι. Μετά έχουμε το απόσταγμα λεμονιού, το λεμονοανθό. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Αυτό είπαμε ότι είναι ένα πολύ ιδιαίτερο προϊόν. Ναι. Μοναδικής κατασκευής στον κόσμο. Mm-hmm. Δεν το παράγει καμία άλλη εταιρεία έτσι. Στην ουσία είναι ένα λικέρ λεμονιού. Είναι ένα απόσταγμα λεμονιού σβησμένο με τον ίδιο του το χυμό από όπου παίρνει και το χρώμα του. Και έχει μέσα στην ίδια την απόσταξη το άνθος σε αποξηραμένη μορφή του ίδιου του δέντρου της λεμονιάς, από το οποίο κόβονται, έρχονται εδώ και μεταποιούνται τα λεμόνια. Γι' αυτό όμως είναι τόσο μυρωδάτο. Είναι πολύ ιδιαίτερο. Είναι ναι. λεμόνι, αληθινό. Ναι, ναι, είναι... αληθινό. Και μιλάμε ότι είναι ελληνικό λεμόνι. Και δεν είναι άρωμα, αυτό να το επισημάνουμε, γιατί πολλοί που κυκλοφορούν έξω... Δεν είναι κυτρικό, δεν ναι, είναι άρωμα, δεν, είναι... δεν έχει τίποτα πρόσθετο, ναι. καμία λοσιόν. Δεν ξέρουμε κάπως να τα χρησιμοποιήσουμε αυτά τα πράγματα. Κατάλαβα. Απλά ξέρουμε ότι υπάρχουν λόγω της χημίας. Ναι, σωστό. Λοιπόν, συνεχίζουμε με το Dry River. Το ναι. Dry River νομίζω πλέον είναι γνωστό. Είναι πολύ Ήταν γνωστό. Το πρώτο ελληνικό τζιν. Το έχει αγαπήσει ο κόσμος, το έχει αγκαλιάσει. Πάει πάρα πολύ καλά. Χαιρόμαστε κι εμείς γιατί δημιουργούμε και νέες θέσεις εργασίας εδώ στη Δράμα, μια περιοχή που δυστυχώς τα τελευταία χρόνια, όπως όλη η επαρχία, έχει πληγεί αρκετά. Mm-hmm. Αλλά εμείς δεν μένουμε εκεί. Προσπαθούμε κάθε μέρα για το καλύτερο. Χαιρόμαστε που μεγαλώνουν όλη μας η οικογένεια. Και εννοείται πάμε πάντα χέρι-χέρι με τον κόσμο. Ο κόσμος είναι αυτός που θα μας δώσει το βήμα, αυτός που θα μας κάνει τη ζήτηση, αυτός που χάρη σε αυτόν είμαστε μέχρι εδώ, χάρη στη στήριξή του κτλ. Δηλαδή δέχεστε και προτάσεις από τον κόσμο, τι θέλει, εννοείται. Θα ρωτήσω κάτι έχω μάθει, μετά. Έχω πάρει πάρα πολλές ιδέες και έχω κλέψει πάρα πολλά πράγματα αλήθεια. Από απλούς πελάτες που μου λέγανε γιατί δεν το κάνετε έτσι. Και σκεφτόμουν εκείνη τη στιγμή, όντως, γιατί δεν το κάνουμε έτσι. Πώς ναι, το σκέφτηκα πιο πριν. Είναι αυτό το brainstorming. Όχι, όχι, το να ακούμε τον κόσμο. Το feedback είναι για μένα ίσως το 90% της επιτυχίας. Της επιτυχίας. Ναι. Βέβαια, πολύ ωραίο. Και δίπλα έχουμε. Δίπλα έχουμε το GNGR. Mm-hmm. Το GNGR είναι. Το τζιν το οποίο έχουμε βγάλει σε μια πιο χαμηλόβαθμη αλκοολική μονάδα, διότι πολλές φορές ας πούμε θέλουμε ένα τζιν, θέλουμε ένα ποτό, αλλά δεν θέλουμε να είναι κάτι τόσο έντονο, τόσο δυνατό. Θέλουμε ίσως να το συνδυάσουμε με
κάποιο αναψυκτικό, κάποιο tonic. Το GNGR είναι αυτή η επιλογή που ταιριάζει όσο το δυνατόν περισσότερο με όλα. Είναι ειδικά κατασκευασμένο για να μπορεί να δουλευτεί και από έναν μπάρμαν και από ένα κοκτέιλ μπάρ οτιδήποτε, όσο το δυνατόν πιο εύκολα, με μικρότερο δυνατό κόστος και μέγιστη δυνατή ποιότητα. Αυτή είναι η φιλοσοφία του GNGR. Πάει πάρα πολύ καλά. Δουλεύεται κυρίως σε παραγωγή στα μαγαζιά, γιατί πληρώνει το μισό φόρο από το Dry River λόγω της χαμηλότερης αλκοόλης. Οπότε συμφέρει να το δουλεύεις στη ροή που λέμε. Ναι. Και μετά έχουμε το Nils Kenning, το οποίο είναι το πιο πρόσφατο gin που έχει βγάλει η εταιρεία μας. Το Nils Kenning βγαίνει για λογαριασμό του Nils Kenning, από εκεί παίρνει και το όνομά του. Ο Nils Kenning είναι ένας DJ στο Dortmund της Γερμανίας, εκεί είναι η βάση του. Είναι πάρα πολύ γνωστός στο εξωτερικό. Πώς μας ήρθε αυτή η ιδέα? Θα σας πω πώς μας ήρθε. Ο Nils ήρθε στην Ελλάδα, έχει φίλους εδώ. Ωραία. Και έχουμε κοινό γνωστό. Και επειδή πάνω στη Γερμανία και γενικά στο εξωτερικό με το marketing υπάρχουν ολόκληρες ομάδες, υπάρχουν μεγάλα τμήματα που ασχολούνται και είναι σε ένα άλλο επίπεδο αυτή τη στιγμή. Ο ίδιος ο Nils έβγαζε μπλουζάκια, Nils Kenning, φόρμες κτλ. Και είχε κάνει το πάνω σε ένα τραπέζι που κάνουμε χαβαλέ. Του λέω, Nils, γιατί δεν βγάζεις και ένα τζιν? Αφού βγάζεις, λέω, φόρμες τέτοια, βγάλε και ένα τζιν. Και το αστείο είναι ότι εντάξει, στο χαβαλέ πάνω το βγάλαμε. Και συγκεκριμένα, το Nils Kenning φέτος μόνο, που είναι η πρώτη χρονιά του, στην ουσία δεν έχει κλείσει ένα χρόνο κυκλοφορίας. Γιατί είναι καινούργιο αυτό, δεν το θυμάμαι. Είναι καινούργιο προϊόν. Ωραία. Έχει αποσπάσει βραβεί από όλο τον κόσμο, έχει βγει δεύτερο, έχει πάρει αργυρό μετάλλιο στο διαγωνισμό της Νέας Υόρκης, έχει πάρει χρυσό και έχει βγει πρώτο στο διαγωνισμό του Λονδίνου, μέσα στο Λονδίνο, το οποίο είναι για ένα ελληνικό τζιν. Σπουδαίο. Σπουδαίο. Όχι σπουδαίο, είναι πρώτη φορά στην ιστορία που συμβαίνει κάτι τέτοιο. Και όχι μόνο για ένα ελληνικό τζιν να βγει πρώτο, για ένα ελληνικό ποτό γενικά να βγει πρώτο κάπου στο εξωτερικό σε έναν διαγωνισμό. Όχι να κερδίσει μετάλλια και έτσι, εννοείται πως έχουμε ξανακερδίσει μετάλλια κτλ. Αλλά να βγει πρώτο σε έναν τέτοιο διαγωνισμό στην κατηγορία του τζιν είναι το μοναδικό, ναι. Μετά, έχει ανακηρυχθεί καλύτερο τζιν της Ευρώπης στο διαγωνισμό του Βερολίνου. Επίσης ένας πολύ μεγάλος διαγωνισμός, ένας από τους μεγαλύτερους και πιο καταξιωμένους του κόσμου. Και περιμένουμε και κάποια αποτελέσματα τα οποία δεν μπορώ, υπάρχει εμπάργκο και δεν μπορώ να τα πω αυτή τη στιγμή. Ωραία, ναι, μην τα πούμε. Αλλά θα τα μάθετε στις επόμενες 10 με 15 ημέρες, πολύ σύντομα. Εν τω μεταξύ, εμένα μου αρέσει που δεν μιλάμε, ας πούμε, για κάτι πολύ συνηθισμένο. Δεν μιλάμε για κρασί, μιλάμε για τζιν. Όχι, εδώ μιλάμε για σκληρό αλκοόλ. Είναι τελείως διαφορετικό. Μα τη δράμα, ο μέσος άνθρωπος, ο μέσος καταναλωτής, ο άνθρωπος που ασχολείται με το αλκοόλ σε γενικότερη βάση, την ξέρει από τα ηνοπία της. Έχουμε πάρα πολύ όμορφα, μεγάλα, αξιόλογα, τέλεια, με υπέροχες γεύσεις κρασιών ηνοπία, από διάφορες ποικιλίες, και γαλλικές και ελληνικές. Τα παιδιά το έχουν αναπτύξει σε τεράστιο βαθμό τα τελευταία χρόνια και υπάρχει και μια τάση να γυρνάμε στην ελληνική ποικιλία, οπότε μας ξέραν από εκεί, τα ηνοπία υπάρχουν πολλά χρόνια στον ομό μας. Εμείς έχουμε, η εταιρεία μας υπάρχει αυτή τη στιγμή γύρω στα 15 χρόνια. Ξεκινήσαμε περίπου το 2010, ας πούμε, στο εμπόριο βγήκαμε γύρω στο 12, αφού τελείωσαν οι χώροι, το μαγαζί, γίνανε αυτά που έπρεπε. Οπότε αυτή είναι η γκάμα μας, αυτή τη στιγμή που υπάρχει και μπορεί να τη βρει κάποιος, είτε στις κάβες, είτε στα και τοπικά μαγαζιά. Να πούμε. Εννοείται διαδικτυακά υπάρχουν σε πολλά e-shop τα προϊόντα. Έχετε και το site, έτσι. Ναι, έχουμε και το site μας, αλλά εμείς οθούμε τους πελάτες μας να μην αγοράζουν από το δικό μας site, να αγοράζουν από τα συνεργατικά site, των συνεργατών μας δηλαδή, γιατί αυτοί οι άνθρωποι δίνουν δουλειά σε συνανθρώπους μας. Βεβαίως. Και καλό είναι να κρατείται αυτή η αλυσίδα, να μην σπάει ο κύκλος. Πολύ ωραίο αυτό. Έτσι είναι το εμπόριο, εμείς δεν θέλουμε να χτυπάμε κανέναν, θέλουμε όλοι να κάνουν τη δουλειά τους όπως μπορούν και εννοείται ο πελάτης στο τέλος να είναι ευχαριστημένος, να πληρώνει μια φυσιολογική τιμή, γιατί σήμερα λίγο είναι δύσκολα τα πράγματα. Είναι λίγο δύσκολα και με το αλκοόλ που οι φόροι και οι... Ναι, εμείς είμαστε σαν εταιρεία τα τελευταία 2 χρόνια, δεν ανεβάσαμε τιμές σχεδόν πουθενά πλην του τσίπουρου χωρίς γλυκάνισο, και αυτό διότι άλλαξε φιάλη του, πήγαμε σε μια πιο premium φιάλη, πιο όμορφη. Ναι, και αυτό που έλεγα και πιο πριν. Η οποία έχει και αυτό το touch το δικό μας, να το πω έτσι, έχει την υπογραφή μας, έχει το γνώτης αυτών, το οποίο είναι το μότο του τσίπουρου του Μάγκους, διότι θέλουμε πάντα, ασχέτως τι κάνεις, θέλουμε πάντα να είσαι ο εαυτός σου, θέλουμε πάντα να έχεις εσύ το χέρι, να είσαι ο κύριος του εαυτού σου και να ξέρεις
και να κάνεις αυτό που θέλεις και αυτό που γίνεται, αλλά πάντα να έχεις σαν μπούσουλα το σωστό, ας πούμε, το κοινό καλό, να το πω έτσι. Αυτό το συσχετίζεται με το αλκοόλ? Βέβαια, γιατί το αλκοόλ πιες, αλλά να έχεις ναι, αλλά να είσαι εαυτό σου, μην αλλάξεις, δηλαδή μην αφήνεις ούτε το δικό μου το προϊόν να σε αλλάζει. Πρέπει να είσαι εσύ και αυτή είναι η φιλοσοφία, δηλαδή το να είσαι καθαρός. Αυτή είναι η φιλοσοφία μας, γι' αυτό και είναι, δηλαδή και το Mangus, ο κόσμος το έμαθε σαν αυτό είναι καθαρό. Το πίνω και την επόμενη μέρα δεν έχω προβλήματα, πάω στη δουλειά μου το πρωί, δεν αυτό έχω... Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Επίσης είπες για τις φιάλες και εγώ θέλω, δεν μπορώ να μην επισημάνω και το αισθητικό της υπόθεσης, γιατί εσύ πολύ ωραία μου μιλάς για τις χημίες και για τα αποστάγματα. Εγώ όμως θα πω και το αισθητικό. Το μπουκάλι, όλα τα μπουκάλια δηλαδή, από αυτό, όλα τα μπουκάλια είναι πανάκριβα, έτσι, πανέμορφα, δεν είναι? Είναι, εννοείται. Βέβαια. Και δεν ξέρω, εμένα μου αρέσουν και έτσι που τα βλέπω, τρελαίνομαι. Για τις φιάλες έχουν επιμεληθεί συγκεκριμένα για την κάθε φιάλη και κάποιος άλλος Έλληνας καλλιτέχνης. Πλην του Dry River που το έχει κάνει μια φίλη, πολύ φίλη, Γαλλίδα, η οποία είναι σχεδιάστρια, ρε παιδί μου, είναι σχεδιάστρια μόδας και τα λοιπά, και μας το είχε κάνει τότε στα πρώτα μας βήματα σαν δώρο, ας πούμε, για το ξεκίνημά μας. Καταπληκτικό. Ναι. Μάλιστα, υπέροχα. Οπότε τώρα με τη δραμινογνωσία, κόσμος έρχεται, τον ξεναγείς όπως μας έκανε σε εμάς. Τώρα στα πλαίσια της δραμινογνωσίας έρχεται ο κόσμος, κοιτάμε να τους έχουμε σε γκρουπάκια το πολύ το 10 ατόμων, έτσι ώστε να μπορεί να γίνει μια ξενάγηση η οποία θα είναι φόλης της ύλης, θα έχουμε Q&A, δηλαδή ερωτήσεις, απαντήσεις πάνω σε οτιδήποτε μπορεί να έρθει στο μυαλό των ανθρώπων που θα βρίσκονται εδώ πέρα. Ό,τι ερώτηση για να κάνουν, απαντείτε. Δεν υπάρχει κάτι να κρύψουμε. Πολλές φορές κοιτάμε μήπως μπορέσουμε να έχουμε και κάποια απόσταξη εκείνη τη μέρα για να τη δούνε και live, γιατί εμείς δεν έχουμε κάτι να κρύψουμε. Τα χαρτιά μας είναι ανοιχτά. Όποιος θέλει μπορεί να έρθει να πάσα ώρα και στιγμή να δει τι κάνουμε, να δει πώς φτιάχνονται. Δεν φοβόμαστε να μας αντιγράψουν και πράγματα τέτοιου στυλ. Εμείς ίσα ίσα οθούμε τον κόσμο να έρθει, άμα μπορεί να μας αντιγράψει, άμα ακόμα καλύτερα μπορεί να γίνει και καλύτερος, και γιατί όχι να μάθουμε και εμείς από αυτόν. Σωστό. Η γνώση δεν τελειώνει. Σωστό, πολύ σωστό. Οπότε θα έρθουν εδώ οι άνθρωποι, θα μάθουν τα πάντα περί αλκοόλης, θα δούνε και θα γνωρίσουν το σκληρό αλκοόλ με έναν τρόπο που δεν το έχουν ξαναδεί στη ζωή τους, διότι αυτά φαίνονται μόνο μέσα στα ίδια τα αποστακτήρια και δυστυχώς τα περισσότερα αποστακτήρια του κόσμου έχουν κλειστές τις πόρτες τους. Αυτοί ξέρουν γιατί. Εμείς τις έχουμε ανοιχτές λοιπόν. Μπορεί ο κόσμος να έρθει εδώ, να δοκιμάσει, εννοείται, όλη την γκάμα. Θα υπάρχει βέβαια και συνοδευτικό, δεν θα ξεροσφύρει τώρα οι άνθρωποι. Ναι, σωστό. Ανακεφαλαιώνοντας λοιπόν, ο κόσμος μας θα έχει τη δυνατότητα να γνωρίσει και εμάς και την εταιρεία μας και όλη την γκάμα των προϊόντων μας. Θα έχει τη δυνατότητα να μάθει καινούργια πράγματα πάνω στο αλκοόλ και θα έχουμε εμείς τη χαρά να υποδεχτούμε αυτόν τον κόσμο, να το φιλοξενήσουμε όπως εμείς ξέρουμε στη Βόρεια Ελλάδα, με τον δικό μας τρόπο. Και πραγματικά αυτές είναι οι στιγμές που μας κάνουν και εμάς χαρούμενους, δηλαδή η επαφή με τον κόσμο. Όλη αυτή η δουλειά δεν γίνεται, δηλαδή όλη αυτή η δουλειά ξεκίνησε σαν ένα όνειρο, σαν μια τρέλα. Δεν μπορεί να συνεχίσει σαν κάτι διαφορετικό. Δεν θα είμαστε εμείς άμα το κάνουμε κάπως διαφορετικά. Είναι ο χαρακτήρας μας, το βλέπει ο κόσμος μέσα στα προϊόντα μας, να έρθει να το δει και από κοντά. Να δει ότι είναι ο ίδιος. Σε αυτές τις επισκέψεις γίνεται και αυτό το brainstorming που λέγαμε πριν, που σου λένε ιδέες, εσύ τις παίρνεις και τις κάνεις πράξη. Σίγουρα γίνονται και εδώ, σε μεγαλύτερο βαθμό, αλλά πραγματικά. Το λέω ειλικρινά, έχω πάρει ιδέα μέχρι και από έναν καφέ που έχω πάει με φίλους, οι οποίοι κάτι μας είπανε και λέω πλάκα κάνεις, εννοείται θα το κάνουμε έτσι. Τέλειο. Είναι... τα πολλά μυαλά είναι πάντα καλύτερα από ένα. Σίγουρα, και πάνω στην κουβέντα προκύπτουν διάφορα. Έτσι. Τι μας επιφυλάσσεις για το άμεσο μέλλον, βγάζεις νέα πράγματα, γιατί εγώ βλέπω τώρα και μέσα που είδαμε έναν χαμό. Καινούργια πράγματα μπαίνουν, βγαίνουν, ανανεώνεστε. Τι ναι, η αλήθεια είναι πως εξελισσόμαστε καθημερινά. Έχουμε πολύ δρόμο ακόμα, έχουμε πάρα πολλά νέα project στο προσκήνιο, προσπαθούμε λίγο να το προλαβαίνουμε και να δίνουμε τον εισάξιο χρόνο και χρήμα στο καθένα.
Φυσικά είναι λίγο δύσκολο γιατί βγάζουμε πολλούς κωδικούς. Εδώ είναι δεικτικά κάποιοι και είναι και κάποια μεγέθη δεικτικά. Φανταστείτε ότι υπάρχουν και άλλα μεγέθη για τις φιάλες. Δηλαδή εδώ βλέπουμε τις φιάλες των 200 ml, αλλά υπάρχουν και 700 και 050. Οπότε. Αυτό δεν είναι το ίδιο με αυτό. Ναι, είναι απλά στα 700 ml, είναι το μεγάλο που κάνει. Οπότε έχετε και πολλά μεγέθη, βέβαια. Έχουμε και πολλά μεγέθη, οπότε η παραγωγή είναι πολύ συγκεκριμένη. Υπάρχει χρονοδιάγραμμα. Εννοείται πως δεν σταματάμε να κάνουμε πειράματα και να βρίσκουμε νέα πράγματα και νέες ιδέες. Απλά το καθένα θέλει τον χρόνο του για να βγει όπως πρέπει στην αγορά, να υπάρχει στην εύλογη ποσότητα, τη συγκεκριμένη, για να μπορεί να μπορούμε εμείς δηλαδή να μην αδικήσουμε κάποιον από τους ήδη υπάρχοντες ή τους καινούργιους πελάτες μας. Οπότε κάνουμε μικρά, σταθερά και πάντα σοβαρά βήματα, με γνώμονα και βάση πάντα τον πελάτη. Γι' αυτό και έχετε και επιτυχία, εγώ θα συμπληρώσω, γιατί έτσι οι μεθοδευμένες κινήσεις είναι αυτές που οδηγούν σε επιτυχημένα αποτελέσματα. Μάλιστα. Σωστό. Λοιπόν, τέλεια. Δεν ξέρω, Βαγγέλη, θέλω να πάμε να δούμε όλα αυτά τα υπέροχα που έχουν εδώ πέρα και να τα ξαναπούμε σε λίγο. Να έρθετε βεβαίως, θα σας τα δείξουμε όλα. Δραμινογνωσία συνέχεια λοιπόν και είμαστε εδώ στην Προσοτζάνη, στα Inops Wines. Πάμε όμως μέσα να δούμε τι ακριβώς γίνεται εδώ. Ελάτε. Παρακαλώ, περάστε. Τι ωραία είσαστε εδώ. Εδώ μπαίνετε στο χώρο της υποδοχής του Ινόφιλου κοινού, το οποίο καλείται να δοκιμάσει τις ξακουστές ετικέτες του Inops Wines. Τέλεια. Πάμε να δούμε κι εμείς. Παρακαλώ. Πολύ ωραίο. Πάμε να δούμε και πώς γίνεται. Πάμε. Τεράστια. Μάλιστα. Θα πάμε λοιπόν να δούμε τον χώρο στην κάβα μας, στον οποίο έχουμε τους αμφορείς και τα βαρέλια. Α, μάλιστα.
Εδώ λοιπόν έχουμε παλιά βαρέλια 500 και 600 λίτρων και αμφορείς. Μας αρέσει γενικά η υνοποίηση να γίνεται σε επίλυνους αμφορείς. Ανεπίλυνος. Ναι. Ωραία. Αυτό βοηθάει στη ζύμωση, εσύ τι βοηθάει ο πύλινος? Ναι, στην... Κάτι διαφορετικό σίγουρα έχει από το ξύλινο. Ο πύλος, όπως και το τσιμέντο που έχουμε, που θα δείτε στη συνέχεια έξω, κάνουν διαφορετική ζύμωση. Αφήνει το κρασί να αναπνέει διαφορετικά, οπότε έχουμε ένα διαφορετικό άρωμα και μια διαφορετική υφή. Δουλεύει πολύ στην πολυπλοκότητα του κρασιού. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Τώρα εδώ βλέπουμε πολλές ποικιλίες, είναι μία. Εδώ, σε αυτό το χώρο, τι έχουμε? Εδώ βλέπουμε αρκετές ποικιλίες. Αρκετές κιόλας. Στην ουσία υνοποιούμε σε ίνοξ μεγάλες ανοξυδότητες δεξαμενές και μετά ξεκινάμε και χωρίζουμε το κρασί και αρχίζουμε να το μπλεντάρουμε. Βάζουμε σε αμφορείς, βάζουμε στα βαρέλια μας, στο τσιμέντο, στο ίνοξ και στο υνοποιητικό αυγό. Οπότε μετά έρχονται οι ίνολόγοι μας και ξεκινάνε τη διαδικασία της δοκιμής και μπλεντάρουμε τα κρασιά για να βγει το τελικό αποτέλεσμα που εμφιαλώνουμε. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Τα τσιμεντένια που είναι... είναι εκείνα τα μεγάλα έξω, ε! Ναι, ναι. Α, θα πάμε και εκεί. Βεβαίως. Όπως και οι αμφορείς, όπως είδαμε, επιτρέπουν στο κρασί να έχει μία άλλη αλληλεπίδραση μαζί με τον αέρα. Αφήνει τον αέρα να περάσει σιγά-σιγά, ένα μικρό ποσοστό αέρα στην ουσία, και αυτό δημιουργεί διαφορετικά στρώματα στα αρώματα και διαφορετική γεύση και πολυπλοκότητα. Μάλιστα, και είδα που έχεις και αυτά που είναι σαν αυγά, ένα πορτοκαλί και το μαύρο το μεγάλο το αυγό. Εκεί τι γίνεται? Το πορτοκαλί είναι ένας ακόμη αμφορέας, μικρότερος βέβαια σε μέγεθος, και έτσι μετέγεται δεξαμενή σε σχήμα αυγού. Που κάνουν ακριβώς την ίδια διαδικασία. Ναι, ναι. Τα πνέει και μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Τι άλλο έχουμε να δούμε? Μπορούμε να περάσουμε στον εξωτερικό χώρο που θα δούμε και τις ετικέτες μας και τις ποικιλίες που χρησιμοποιούμε. Να λοιπόν στο χώρο που ξεκινήσαμε. Εδώ πέρα λοιπόν θα δούμε τις βασικές μας ετικέτες, τα οποία είναι blend και είναι η σειρά απλά. Είναι το απλά λευκό, το οποίο είναι στο ποτήρι μας και το πίνουμε. Το οποίο είναι πάρα πολύ νόστιμο, πάρα πολύ ωραίο, μυρίζει πάρα πολύ ωραία. Αλλά εδώ θέλω τώρα λίγο να σε ρωτήσω κάτι. Βλέπω, κρατάς το ποτήρι με ιδιαίτερο τρόπο. Εδώ εγώ το χαϊδεύω, το φέρω με τη στοργικά και αυτά. Για μίλησε μου λίγο για τον τρόπο, ξέρω ότι το κάνω λάθος. Λοιπόν, αλλά, ναι. Το κρατάμε από την βάση του ποτηριού. Από τη βάση. Γιατί αν το κρατάμε από εδώ πέρα, το ζεσταίνουμε. Ζεσταίνουμε το κρασί. Α, γι' αυτό. Βεβαίως. Α, μάλιστα. Το κρατάμε από κάτω λοιπόν. Για να μην χαλάσουμε τη θερμοκρασία λοιπόν του κρασιού. Άρα, ο σωστός ο τρόπος. Και για να μην έχουμε δαχτυλιές στα ποτήρια μας. Ναι, σωστό και αυτό. Σωστό και αυτό, μάλιστα. Ωραία. Στη συνέχεια τι βλέπουμε? Βλέπουμε το απλά λευκό, το οποίο είναι εδώ πέρα, είναι ένα blend με μαλαγουζιά, βυδιανό και ασύρτικο σε ποσοστά 50, 30 και 20. Είναι 2023, οπότε είναι ένα φρέσκο κρασί. Και στην ίδια λογική είναι και τα άλλα δύο κρασιά μας, το οποίο είναι το απλά ροζέ και το απλά ερυθρό. Είναι στην ουσία ένα blend. Έχεις ένα ποτήρι κρασί από όλη την Ελλάδα. Έχουμε μόνο ελληνικές ποικιλίες, οπότε έχεις μαλαγουζιά, βυδιανό, ασύρτικο από Κρήτη, Θεσσαλία, Μακεδονία. Οπότε... Καταπληκτικό. Στην υγειά μας. Ένα ποτήρι Ελλάδα. Πάρα πολύ ωραίο. Είναι... δεν είμαι αναλυτής κρασιού, αλλά αυτό που πίνω είναι τόσο νόστιμο, τόσο ωραίο.
τόσο εύκολο, δεν σε ενοχλεί, ας πούμε, κάπου που είναι κάποια κρασιά που λίγο να σε καίνε, λίγο κάπως να σου δημιουργούν έτσι ένα περίεργο συνέστημα. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Μπράβο. Αυτή είναι η λογική φιλοσοφία μας, γιατί στην ουσία θέλουμε να βάλουμε ένα ποτήρι κρασί και απλά να πιούμε ένα νόστιμο κρασί. Απλά το πετύχατε, λοιπόν. Ωστόσο, εγώ βλέπω στην είσοδο κάποια γραφεία, κάποια διάφορα, θα μου πείτε και για αυτά, παρακαλώ. Βεβαίως. Θα πάμε προς τα εκεί. Θα πάμε προς τα εκεί. Παρ' όλα αυτά, μπορούμε να σταθούμε και εδώ, γιατί αν σκεφτεί κανείς ότι έχουμε τις καινούργιες μας εσοδίες, οι οποίες έχουν ένα Berliner χρυσό, ένα Berliner χρυσό και ένα Mundus Grand Gold, πάμε σε εσοδίες 23 και 22 και ξαφνικά έχουμε πάρει αυτά τα βραβεία, οπότε... Ήδη, καταπληκτικό. Μα είναι λογικό. Στην ίδια λογική είναι και τα άλλα δύο, και το ροζέ και το ερυθρό, έτσι. Ναι. Εκεί πέρα έχουμε blend από ξινόμαυρο, λιμιώνα και μαυρούδι και εδώ πέρα έχουμε blend από ξινόμαυρο, μαυρούδι και λιμιώνα. Καταπληκτικό. Και είναι έτσι, πώς να το πω, σαν γλυκό πιωτά, σαν περιγράφω καλά. Η ίνη μας γενικά είναι ξηρή, ναι. Είναι dry καθαρά. Mm-hmm. Είναι στην ίδια φιλοσοφία ότι θα βάλω ένα ποτήρι, θα καθίσω έξω με τους φίλους μου, με την παρέα μου, με την οικογένειά μου και θα απολαύσουμε ένα ποτήρι κρασί. Χωρίς αυτό απαραίτητα να έχει φαγητό ή απλά ένα ποτήρι. Ναι, όχι, αυτό μόνο το πίνεις, δεν χρειάζεται να το συνοδεύσεις με τίποτα. Και τώρα στο πλαίσιο της δραμινογνωσίας, έχετε ανοίξει το χώρο σας για ξεναγήσεις, πώς το έχετε σκεφτεί? Βεβαίως. Η φιλοσοφία ποια είναι? Είμαστε όλο το χρόνο ανοιχτά για επισκέψεις, αν κάποιος θέλει να μας επισκεφτεί. Mm-hmm. Με την δραμινογνωσία, επειδή το αντιλαμβανόμαστε κι εμείς σαν μια μεγάλη γιορτή εδώ στη Δράμα. Βεβαίως. Είμαστε ανοιχτά από τις 11 για το κοινό μέχρι τις 6. Πάρα. Και έχουμε σε αυτό εδώ δηλαδή το διάστημα, έχουμε αρκετές εκδηλώσεις στον εξωτερικό χώρο για μικρούς, δηλαδή για παιδάκια από 3 χρονών και σίγουρα μέχρι μεγάλους 100 χρονών. Έτσι, καταπληκτικό. Πώς βλέπετε την κίνηση? Συμμετείχατε και άλλες χρονιές? Ναι, στην δραμινογνωσία, και πώς είχε πάει? Πηγαίνει καταπληκτικά. Πηγαίνει ωραία. Υπάρχει αυτή η αλληλεπίδραση με τον κόσμο που συναντούν τα κρασιά μας, τα γεύονται, τους αρέσει, παίρνουμε αυτό το θετικό feedback πίσω. Οπότε μας αρέσει πάρα πολύ η δραμινογνωσία. Και τώρα εσείς όλες αυτές τις ετικέτες που έχετε, μπορούμε εμείς πάρα πολύ εύκολα φυσικά να τις βρούμε σε κάβες και σε καταστήματα σε που συνεργάζεστε. Σε σούπερ μάρκετ, σε κάβες. Α, τόσο απλά λοιπόν το απλά. Λοιπόν, εδώ πέρα θα δούμε τη σειρά Ρόου, ξινόμαυρο και ροδίτης, 100% ξινόμαυρο και 100% ροδίτης, μόνο ποικιλιακά. Οριμάζουν για 6 μήνες στους αμφορείς που είδαμε και προηγουμένως και έχουν 0 περιεκτικότητα σε εθιώδη. Είναι πιο φιλτράριστα κρασιά, το λέει ούτως ή άλλως και το όνομά τους, Ρόου, έρχεται πιο στο πουμό. Ναι. Οπότε αυτή είναι η μία οικογένεια και η άλλη είναι τα Dodge. Το όνομα τους το πήρε επειδή στο εξωτερικό, λόγω της ετικέτας, το οποίο είναι μικρές τελείες. Αν που το κάνανε πας, και ένα ιδιαίτερο. Βλέπεις το όνομα, αν το πας πίσω ή αν τραβήξεις κάμερα με το κινητό, φαίνεται ακόμη καλύτερα. Ναι. Όντως. Είναι και αυτά μονοποικιλιακά. Είναι η λιμιώνα, το βιδιανό, η κυδονίτσα και το ξινόμαυρο. Εγώ τώρα βλέπω ότι σας αρέσουν τα παιχνίδια εδώ ως προς τα με ονόματα τις και τις ετικέτες. Ναι. Βλέπω το ρο εδώ, ξινόμαυρο και ροδίτης και τα ντότς. Βεβαίως, πάρα πολύ ωραία. Όχι, μας αρέσει πάρα πολύ. Μπράβο. Χαιρόμαστε.
Δραμινογνωσία 2024. Η Περιφερειακή Ενότητα Δράμας σας προσκαλεί στην ένατη δραμινογνωσία. Ένα ταξίδι γεύσεων, αρωμάτων και μουσικής. Μέσα από τα αρχαία μονοπάτια του Θεού Διόνυσου, γνωρίστε τα εκλεκτά κρασιά της δραμινής γης με επισκέψεις και ξεναγήσεις στα εινοποιεία του νομού. Αφήστε τους ήχους και τη μουσική να σας παρασύρουν σε κάποιες από τις πολλές μουσικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Δραμινογνωσία 2024, 11 με 19 Μαΐου. Σας περιμένουμε!